Μόνο σε παραλία δεν παραπέμπει η εικόνα σε σημεία του καρτερού, μιας και η ακτή είναι πνιγμένη από σκουπίδια, μπουκάλια αλλά ακόμα και χρησιμοποιημένες σύριγγες. Οι εικόνες που κατέγραψε ο φακός της Κρήτη TV δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Αντίκρισε ένα θέμα αρκετά σοκαριστικό. Ήταν η παραλία γεμάτο σύριγγες και μάλιστα χρησιμοποιημένες. Και είναι ένα απαράδεκτο σκηνικό για την πόλη μας. Πρόκειται για το κομμάτι της δημοτικής παραλίας που δεν είναι οργανωμένο και οι πολίτες μπορούν το καλοκαίρι να απολαύσουν το μπάνιο τους, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν για ξαπλώστρα. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και μικρά παιδιά που παίζουν στην άμμο, αντικρίζοντας το αποτρόπαιο θέαμα. Την ίδια ώρα και ενώ φτάνουμε στο τέλος του Μάη, αντίστοιχες εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας και σε άλλα σημεία της παραλίας, μέχρι την περιοχή Αρίνα. Δυστυχώς ο Δήμος είναι απόν σε όλο αυτό. Φανταστείτε ότι εμείς όπου αξιοποιούμε εδώ το χώρο, πέρα του ότι με δικά μας έξοδα και δικές μας δαπάνες προσπαθούμε να καθαρίσουμε και να κρατάμε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο το χώρο και όσο μπορούμε και λίγο έξω από το χώρο μας, όμως αυτό δεν φτάνει. Την απόλυτη αδιαφορία εισπράττουν οι πολίτες που επισκέπτονται συχνά τη συγκεκριμένη παραλία, καθώς όπως επισημαίνουν, πέρα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τον καθαρισμό της ακτής, η πολιτεία μένει άπραγη σε αυτή την άσχημη εικόνα, που όχι μόνο αδικεί το φυσικό κάλος του τοπίου, αλλά αναμφίβολα εγκυμονεί και κινδύνους. Είναι απαράδεκτο να είναι η παραλία η μισή φτιαγμένη από τους ιδιώτες που έχουν τις καφετέρειες και καλώς το κάνουν βέβαια, και οι υπόλοιποι να είναι παρατημένοι σε αυτό το κακό χάλι. Δεν μπορείς να περιορίσεις το κακό σε ένα κομμάτι, γιατί το παιδί που θα το έχεις μαζί σου ή ακόμα και το ζώο σου θα φύγει, θα ξεφύγει, δεν θα είναι εκεί που είναι η ξαπλώστρα. Την επιτακτική ανάγκη να αναλάβουν δράση αρμόδιοι τονίζουν οι πολίτες. Πριν μια απλή βόλτα στην παραλία εξελιχθεί σε άσχημη περιπέτεια, όπως συνέβη το Σεπτέμβριο του 2018, όταν ένα 9χρονο αγοράκι τρυπήθηκε από σύριγγα, κρυμμένη στην άμμο σε παραλία του Ρεθύμνου. Υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξετάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί πως η υγεία του δεν κινδύνευσε, ενώ οι γονείς του, δικαίως αναστατωμένοι, κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου.